Στέλιος Γιαννακόπουλος. Αυτά από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Παραλήρημα ενθουσιασμού στο στάδιο Καραϊσκάκη που καλύφθηκε από τον καπνό που προκάλεσαν τα καπνογόνα, τα βεγγαλικά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλά, ευχάριστα. Μπορώ να πω, νιώθω πάρα πολύ τυχερός που βρέθηκα πρωταθλητής με αυτήν την ομάδα. Εύχομαι όλοι μαζί να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και ο Ολυμπιακός να έχει πάντα τέτοιες στιγμές. Όταν κατέβαινες στην Αθήνα, πίστευες ότι φέτος θα ερχόταν αυτή τη στιγμή? Ναι, γιατί το αξίζαμε. Στο μεταξύ το κύπελο πηγαίνει από το χέρι του ενός παίχτη του στο άλλο. Εδώ βλέπουμε τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Μπορούμε μάλλον να δούμε και στη συνέχεια στα χέρια του Νίκου Ταμπίζα. Όλοι θέλουν να σηκώσουν το κύπελο. Οι παίχτες του Ολυμπιακού που έχουν ξεκινήσει ένα ξέφρενο πανηγύρι στην εξέδρα όπου γίνεται η απονομή του πρωταθλήματος από τον Γιώργο Δέδε στον Ολυμπιακό. Εδώ ο Ντούσαν Μπάγεβιτς την πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό υψώνει το κύπελο του πρωταθλητή, το πέμπτο θυμίζω για αυτόν στην καριέρα του στην Ελλάδα στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και πιο εκεί. Στη συνέχεια μάλλον ο Τάκης Περσίας, ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας και ο Χρήστος Δάρας. Όλοι θέλουν να αγγίξουν αυτό το κύπελο, το κύπελο του πρωταθλητή που έρχεται και πάλι στον Ολυμπιακό. Ο λόγος στον Νίκο Γαβαλά. Είσαι Ελευθερόπουλος. Όταν σήκωσε το κύπελο πρωταθλητή έδειξες κάποιον. Ποιος ήταν? Η μητέρα μου είναι, τον πατέρα μου στην Κερκίδα και τους αφιερώνω σε αυτούς το κύπελο. Για το πόσο με έχουν βοηθήσει και σαν άνθρωπο και σαν ποδοσφαιριστή. Σίγουρα βοήθησε στα μέγιστα στη φετινή πορεία του Ολυμπιακού. Τι έχεις να πεις? Όλη η ομάδα βοήθησε και πιστεύω ότι όλη η ομάδα πήγε πολύ καλά και είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό το κύπελο. Πολύ ευτυχισμένος. Ευχαριστώ πολύ. Συγκινητική στιγμή ασφαλώς. Δίκως αμφιβολία από τον Ελευθερόπουλο, ένα παιδί μάλαμα που αφιέρωσε το κύπελο στη μητέρα του και στον πατέρα του. Και τώρα ο λόγος στον Χρήστο Τριανταφυλόπουλο. Αλέκο Αλεξανδρή, έχει σηκώσει πρωτάθλημα και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Θέλω να μας κάνεις μια σύγκριση. Αυτό το πρώτο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ μου είναι αξέχαστο, αλλά αυτό το σημερινό θα το θυμάμαι περισσότερο γιατί έχει γίνει με πολύ πιο πόνο, με πολύ πιο κόπο. Όσον αφορά το μέλλον σου στον Ολυμπιακό, οι φίλαθλοι, όλη η Ελλάδα θέλει να ξέρει τι σκέφτεσαι να κάνεις. Από χθες το βράδυ ανήκω στον Ολυμπιακό για 3 χρόνια ακόμα. Αυτά και από τον πρώτο σκόρερ, όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά και του πρωταθλήματος της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Ο λόγος στον Νίκο Γαβαλά. Σκόρερ Γιωργάτος, δύο λόγια για την φετινή πορεία του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Πήραμε 3 για το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα χρόνια που θα έρθουν να είναι σημαντικά για αυτόν, γιατί πιστεύω ότι και η μικρή ομάδα έχει σε νέα.